Απόψε έχουμε τη χαρά να κάνουμε την επίσημη έναρξη του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών που θα γίνεται η εκπαίδευση αυτή στο επιμελητήριο Αρκαδίας, στις υποδομές, στις κτηριακές που έχουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε να φτιάξουμε το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης και να εδράζεται στην Τρίπολη, στην Αρκαδία. Θέλω να ευχαριστήσω το Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί έχουμε μια αγαστή συνεργασία, γιατί όπως γνωρίζετε αυτό είναι δημιούργημα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δικηγορικού Συλλόγου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν θεσμός για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια διαδικασία πολύ αποδεκτή στο εξωτερικό, εδώ ακόμα δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά από ό,τι γνωρίζω από το 2019 θα γίνει υποχρεωτικό σαν θεσμός. Και θα, ως αποτέλεσμα αυτού, θα αποσυμφορηθούν πάρα πολύ τα δικαστήρια, γιατί όπως γνωρίζετε η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι σε τραγικά επίπεδα. Μπορεί να περάσουν και 10 και 15 χρόνια για να μην έχει τελεσυνδικήσει μία απόφαση. Αυτό είναι άκρος ανασταλτικός παράγοντας για την έλευση καινούριων επενδύσεων. Οι ξένοι επενδυτές, όταν μαθαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να αποδεχτούν μια διαδικασία και επιλέγουν να πάνε σε μια άλλη χώρα που γίνεται πιο σύντομα και πιο γρήγορη η διαδικασία αυτή. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ήθελα επίσης να τονίσω ότι η εκπαίδευση γίνεται από Εγγλέζους καθηγητές. Θα υπάρχουν και μεταφραστές που θα μεταφράζουν. Εξειδικευμένοι μεταφραστές, γιατί είναι εξειδικευμένη ορολογία όπως καταλαβαίνετε, και θα γίνει και σε πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με την Αθήνα. Κατορθώσαμε με πάρα πολύ προσπάθεια και, να δημιουργήσουμε μία οικονομία για τα μέλη μας και μπορεί να πιστοποιηθούν 1.100 ευρώ συνολικό κοστολόγιο από 2.000 και από 1.800 που είναι στην Αθήνα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση, να τονίσω, για να γίνει κάποιος διαμεσολαβητής, πρέπει να έχει πτυχίο ΤΕΗ ή ΑΕΗ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι και μηχανικός και να λύνει ζητήματα τεχνικά, να είναι διαμεσολαβητής σε τεχνικά ζητήματα, μπορεί να είναι γιατρός σε ιατρικά ζητήματα και μια σειρά από άλλες ειδικότητες και επιστήμες. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με αυτό και βεβαίως για τις επιχειρήσεις το πιο σημαντικό είναι ότι θα συμμετέχουν στη διαδικασία επίλυσης με τα κόκκινα δάνεια και με τον εξοδικαστικό συμβασμό. Και για μας είναι το βασικότερο κίνητρο που επιλέξαμε να εμπλακούμε σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν και τώρα δηλαδή περιθώρια συμμετοχής για όσους δεν είναι στην ημερίδα. Βεβαίως και μέσα από το κανάλι σας θα ήθελα να το κάνουμε γνωστό ευρέως, γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπόρεσαν να έρθουν στην ημερίδα, ότι μέσα ο προγραμματισμός μας είναι ότι να ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης γύρω στις 15 με 20 Νοεμβρίου, που σημαίνει υπάρχει χρόνος, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα Λύση Ινκαβ και να δουν και την αίτηση και να δουν όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετέχουν στο σεμινάριο. Επομένως δεν είναι, μπορούν να δηλώσουν. Βεβαίως. Λίγο αν θα είναι γνωστός ο τρόπος που θα αναλαμβάνουν υποθέσεις, γνωρίζουμε αν θα αναλαμβάνουν ανάλογα με την ειδικότητά τους. Προφανώς θα υπάρχει ένα μητρό πιστοποιημένων, γιατί εδώ θα τελειώσουν το Ινστιτούτο, θα επιμορφωθούν και στη συνέχεια για να πιστοποιηθούν θα πάνε στο Υπουργείο στην Αθήνα και θα δώσουν εξετάσεις. Οπότε θα υπάρχει ένα μητρό πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και ο ενδιαφερόμενος μέσα από αυτό το μητρό και ανάλογα με την ειδικότητα θα επιλέγει με ποιον θα συνεργαστεί για να λύσει το θέμα που δεν έχει ανακύψει, που θέλει να συμμετέχει.
Και θα αφορά εταιρείες μόνο ή θα αφορά και δημόσιο τομέα. Και δημόσιο τομέα και ιδιώτες. Ακόμα και το bullying, τη σχολική βία θα μπορούν να υπάρξουν αντί να φτάνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων τέτοιου τύπου διαμάχες να γίνονται με κάποια διαμεσολάβηση. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές της διαμεσολάβησης. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι στη συνέχεια θα γίνει κάποιοι χώροι εδώ πέρα, κάποιες υποδομές του επιμελητηρίου θα λειτουργήσουν ως πύλη διαμεσολάβησης, γιατί η διαδικασία αυτή της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης για να υπάρξει διαμεσολάβηση πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους και με συγκεκριμένες συνθήκες και προδιαγραφές. Δεν θα γίνεται δηλαδή ούτε σε κάποιο γραφείο ούτε στο κάποιο καφενείο, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Άρα εδώ φτιάχνουμε τις αίθουσές μας με τέτοιο τρόπο όπως απαιτείται από τη διαδικασία, ούτως ώστε στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα έρχεται εδώ πέρα και θα γίνεται όλη η διαδικασία εδώ και με πολύ γρήγορες διαδικασίες και κυρίως πολύ φτηνά σε σχέση με τη δικαστική διαμάχη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρυπόλεως μαζί με το Επιμελητήριο έχει συστήσει μια αστικού χαρακτήρα μη κερδοσκοπική εταιρεία που σκοπό έχει την δημιουργία κέντρου εκπαιδεύσεως διαμεσολαβητών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ενημερωτική ημερίδα και εκτός από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον ομιλούντα είναι παρουσιάστρια η κυρία Βάσια Παπαδημητρίου, η οποία είναι η ίδια διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Πρόκειται λοιπόν να λειτουργήσει στην Τρίπολη από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου, ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών που απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες, όχι μόνο σε δικηγόρους, αλλά σε κάθε επιστήμονα που μπορεί να κάνει τη διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση, να πούμε λοιπόν με την ευκαιρία, είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού τρόπου απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι μια γρήγορη, ευέλικτη, πιο οικονομική διαδικασία, η οποία μόνο ωφέλη για τα δύο μέρη έχει και μπορεί να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αν καταλήξει σε συμφωνία, μπορεί η συμφωνία αυτή να γίνει εκτελεστός τίτλος με την σχετική υποβολή του συμφωνητικού στο τοπικό δικαστήριο. Είναι λοιπόν μια γρήγορη διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει την κοινωνία και την οικονομία, θα αποσυμφορήσει τα δικαστήρια και προφανώς είναι ένας ελκυστικός τρόπος για να έρθουν επενδύσεις στην πατρίδα μας, η οποία υποφέρει και σε αυτόν τον τομέα. Επίσης και οι πολίτες ταλαιπωρούνται και οι δικηγόροι ταλαιπωρούνται από την χρόνια παθογένεια που είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Είναι λοιπόν κάτι καινούργιο που έρχεται και μάλιστα θα γίνει υποχρεωτική σε κάποια είδη διαδικασιών, δηλαδή σε αστικές, οικογενειακές και σε κάποια είδη μισθωτικές και σε κάποιες άλλες διαφορές. Οπότε όποιος θέλει, βέβαια δεν είναι καταληκτικό η σημερινή μερίδα, δεν είναι καταληκτική, μπορεί να δημιουργήσει. Η σημερινή μερίδα είναι ενημερωτική. Ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεως είναι 10 έως 15 Νοεμβρίου. Ανάλογα με την ανταπόκριση που υπάρχει, θα υπάρξουν και άλλοι κύκλοι εκπαιδεύσεως διαμεσολαβητών. Είναι ένας νέος θεσμός που έρχεται και με την έννοια αυτή καλούμε όλους τους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, οικονομολόγους, μηχανικούς που μπορούν και έχουν τα προσόντα διαμεσολαβητή. Αξίζει τον κόπο να το κάνουν. Είναι κάτι που έρχεται και θα έχει μεγάλη πρακτική εφαρμογή. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικό το κέντρο της Τρυπόλεως, αφενός μεν γιατί είναι μόλις το έκτος στην Ελλάδα και θα λειτουργήσει ως περιφερειακό για όλη την Πελοπόννησο, αλλά επίσης να πούμε ότι έχει πολύ ανταγωνιστή τιμή, τόσο χαμηλή που δεν υπάρχει σε κανένα από τα άλλα κέντρα που έχουν ήδη λειτουργήσει. Για τον πρώτο ειδικά κύκλο είναι μόνο 1.100 ευρώ για τον πλήρη κύκλο εκπαιδεύσεως, ενώ να πούμε ότι στους πιο πολλούς δικηγορικούς συλλόγους και επιμελητήρια που έχει λειτουργήσει ήταν περίπου διπλάσιο. Συνεπώς είναι μια καλή ευκαιρία για όποιον θέλει τώρα στην αρχική φάση της εκπαιδεύσεως να το κάνει. Θα ξεκινήσω να σας πω ότι η διαμεσολάβηση είναι μια αναζήτηση λύσης που μπορούν να έχουν τα αντιμαχόμενα μέρη και η διαφορά είναι ότι αυτή τη λύση μπορούν να τη βρουν με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος συμμετέχει ένας ουδέτερος, με την παρουσία ενός ουδέτερου προσώπου, που αυτός είναι ο διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι και ουδέτερος. Η διαμεσολάβηση έχει έρθει στην Ελλάδα από το 2008 με κοινοτική οδηγία και εισήχθη στη χώρα μας με το νόμο 3898 του 2010. Ποια είναι η διαφορετικότητα? Όταν δύο μέρη έχουν μία διαφορά, παλιότερα μπορούσαν να πάνε στα δικαστήρια για να λύσουν αυτή τη διαφορά τους. Επίσης υπήρξε και ο συμβιβασμός,
με το οποίο συμβιβασμό τα μέρη πηγαίνανε στους δικηγόρους τους και μπορούσαν να βρουν τη λύση μαζί με τον δικηγόρο. Η διαφορά της διαμεσολάβησης είναι ότι και τα δύο μέρη θα μπορούν να έχουν μία συμφέρουσα λύση και για τους δύο. Κανένας δεν βγαίνει χαμένος από αυτή τη λύση. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι καταλύτης. Προσπαθεί να βοηθήσει τα μέρη, ούτως ώστε να κατευνάσουν την οποιαδήποτε διαμάχη έχουν, τους διευκολύνει να βρουν μία λύση και είναι επίσης ουδέτερος και αμερόληπτος. Πολύ σημαντικό όμως σε αυτό το σημείο να σας πω είναι ότι η παρουσία του δικηγόρου, ο οποίος συμμετάσχει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι σημαντική και ορίζεται από το άρθρο 8 της παράγραφος 1 του νόμου 38/98 του 2010, ο οποίος είναι και υποχρεωτικός. Και με την εξοικείωση που μπορεί να μάθουμε τις τεχνικές της διαμεσολάβησης, θα μπορέσει να βοηθήσει τα μέρη να έχουν μια πιο καλή διαπραγμάτευση.